Γεια σας. Η σημερινή εκπομπή θα ασχοληθεί και πάλι με τα δέντρα. Ποιο δέντρο? Ένα δέντρο το οποίο λίγο πολύ όλοι πιστεύουν ότι είναι ένα δέντρο που κάνει μόνο για την περιοχή της Νότιας Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας. Θα μιλήσουμε για τα φιστίκια. Η εντύπωση που είχα παλιά, πριν πολλά χρόνια, ήταν ότι η δική μας περιοχή δεν κάνει για φιστίκια. Αλλά όταν κάποτε πήγα σε ένα καλό μου φίλο και είδα στην αυλή του στον Κρόκο ότι έχει φιστικιάς και μου είπε μάλιστα ότι παίρνει παραγωγή, μου έφυγε πια η εντύπωση ότι είναι μόνο για εκεί κάτω. Και από ό,τι ξέρω είναι αρκετοί άνθρωποι που πήραν και διαλέξαν δέντρα φιστικιάς, γιατί λέω δέντρα στον πληθυντικό, γιατί ένα δέντρο δεν μπορούμε να βάλουμε. Θα πρέπει να υπάρχει χωριστά αρσενικό και χωριστά θηλυκό δέντρο. Και στην περιοχή μάλιστα του αεροδρομίου της Κοζάνης πρόσφατα έμαθα ότι υπάρχουν δέντρα εκεί. Και επομένως, καλά είναι να μιλήσουμε για ένα δέντρο που δεν ξέρουμε, μπορεί κάποια στιγμή να ασχοληθούν κάποιοι και συστηματικά. Πάντως, είναι ερευνητέων εάν κάνει ή δεν κάνει για την περιοχή μας. Η προσωπική μου πείρα λέει ότι κάνει. Η φιστικιά λοιπόν είναι ένα δέντρο το οποίο ήρθε κατάγευε από την Κεντρική Ασία, κάπου εκεί από την Περσία, το Ιράν όπως λέμε, ήρθε στη Μεσόγειο κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Σήμερα καλλιεργείται σε όλη την Νότια Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, σε περιοχές που είναι ξηροθερμικές της Ασίας, της Αφρικής, της Αμερικής και ως γνωστόν τον καρπότο της φιστικιάς, το λέμε φιστίκι. Να μην μπερδευόμαστε, υπάρχουν και αραχίδες που είναι άλλη υπόθεση, είναι αυτά τα οποία σέρνονται μονοτής καλλιέργεια κτλ. Οι οποίοι είναι στην Κρήτη, δεν είναι δέντρο εκείνο, εκείνο είναι ένα φυτό που έρπει στο έδαφος. Τα τελευταία χρόνια, εκτός από την Αίγινα, που είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχουν, εξάλλου υπάρχει και το φιστίκι της Αιγίνης και στα Μέγαρα, άρχισαν να καλλιεργούν αρκετά και στην περιοχή της Λαμίας, στη Θεσσαλία, στη Βιωτία και την Εύβοια. Στην Αίγινα εδώ και καμιά 200 χρόνια καλλιεργείται και από εκεί επεκτάθηκε στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Στην Περσία όμως, όπου θεωρείται ότι είναι και ο τόπος που ξεκίνησε, καλλιεργούνται πολλά στρέμματα, όπως και πάρα πολλά στρέμματα στην Τουρκία. Οι Αμερικάνοι ήδη το έχουν βάλει στις καλλιέργειές τους, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και η Συρία έχει μεγάλη παραγωγή και περίπου η παραγωγή στον κόσμο είναι 88.000 τόνοι, από αυτούς οι 22.700 είναι στην Ελλάδα, που αντιστοιχεί σε 29.000 στρέμματα. Σαν φυτό ανήκει σε μια οικογένεια που λέγεται Σαπιντάλες και η επιστημονική ονομασία είναι Πιστάκια Βέρα. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο οικογένεια, γένος κτλ. Αυτά είναι για αυτούς που ασχολούνται πιο επιστημονικά θα λέγαμε. Είναι ένα δέντρο όπως σας είπα στην αρχή το οποίο είναι δίοικο, είναι χωριστά, σε χωριστά δέντρα τα αρσενικά, τα λούδια και χωριστά τα θηλυκά. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε μόνο από τη μια μεριά, έχουμε θηλυκό δέντρο που κάνει καρπούς και δεν έχουμε αρσενικό δίπλα ή δεν φροντίζουμε να μεταφέρουμε για να ρίξουμε τη γύρη επάνω σε αυτά τα δέντρα την εποχή που είναι θυσμένα, η καρποφορία θα είναι μηδέν. Πάνω από 3.000 χρόνια αυτό το δέντρο καλλιεργείται, μπορεί να φτάσει στα 10 μέτρα, έχει μια πλούσια διακλάδωση και τα κλαδιά του έχουν ένα σταχτή χρώμα. Μπορούμε να βάζουμε τη φωτογραφία, να βάλουμε, νομίζω ότι έχουμε, αυτά είναι τα φιστίκια, ας προχωρήσουμε λίγο να βλέπουμε και τα φύλλα για αυτά. Αυτά είναι τα λουλούδια, τα θηλυκά, για αυτά γίνονται τσαμπιά τελικά αυτά. Αυτά είναι μια κανονική φυτεία, σε γραμμές κτλ. Θα φτάσουμε εκεί πέρα που αφορά το υποκείμενο, δηλαδή το άγριο που θα βάλουμε λίγο αργότερα. Τα φύλλα είναι σκληρά, δερματώδη, είναι σύνθετα και σε αυτές τις ταξιδιές που σας έδειξα πριν από λίγο το λουλούδι του, είναι πολλά μικρά λουλουδάκια μαζί. Επειδή δεν συμπίπτει πολλές φορές η ανθοφορία και των ασυνικών και των θηλυκών των λουλουδιών, αυτοί οι οποίοι καλλιεργούν φιστίκια είναι αναγκασμένοι να μαζεύουν τη γύρη την εποχή που ανθίζει, γιατί ανθίζει πιο μπροστά το αρσενικό, τη βάζουν σε ψυγεία και όταν έρχεται η ώρα και είναι σε πλήρη ανθοφορία τα θηλυκά δέντρα, πάνε με ένα κατά κάποιο τρόπο, κατά μορφή ραντίσματος και κάνουν την επικονίες και ρίχνουν δηλαδή τη γύρη από πάνω για να μπορέσει να δέσει ο καρπός, ο οποίος έχει 1-2 εκατοστά μήκους. Και το γύρω-γύρω το περικάρπιο όπως λέμε είναι και αυτό δερματώδες, έχει πράσινο χρώμα και το εσωτερικό από μέσα όμως είναι σαν ξύλο, είναι πολύ σκληρό. Όταν οριμάσει η εξωτερική πλευρά σχίζεται
πέφτει το μέσα μέρος του καρπού και φαίνεται η εσωτερική ψύχα. Η ψύχα είναι πράσινη και έχει ένα γύρω-γύρω ένα περισπέρμιο, όπως λέμε, γύρω από το σπόρο δηλαδή, έχει μια ψηλή φλούδα. Οι καρποί της φυχητιάς, είπαμε, σχηματίζουν ολόκληρα τσαμπιά. Ενώ στα αρσενικά δεν είναι έτσι όπως είναι και τα θηλυκά. Για να δω μήπως έχουμε καμιά φωτογραφία. Έχω την εντύπωση, όχι, όχι, αυτό είναι. Ας τα αφήσουμε εδώ. Αναπτύσσεται καλύτερα σε κρύο μέρος, αλλά το θέμα είναι να μην τραβάει πολύ ο χειμώνας. Εκεί ίσως βρίσκεται και η δυσκολία για να πούμε ότι θα μπορούσαμε συστηματικά να καλλιεργήσουμε στην περιοχή της Κοζάνης ή σε τέτοιες περιοχές. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει πρόβλημα γύρω από τη λίμνη, γιατί εκεί πέρα το κλίμα έχει αλλάξει και ο χειμώνας δεν είναι τόσο μεγάλος όσο είναι, με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες όσο είναι πιο ψηλά. Και βεβαίως θέλει να μην υπάρχουν πολλές βροχές και να είναι ένα ζεστό καλοκαίρι. Είναι φυτά τα οποία είναι ξεροφυτικά, δεν θέλουν πολύ νερό. Εάν υπάρχει υγρασία μεγάλη, τα επηρεάζει και συνήθως έχουμε σαπίσματα στους καρπούς. Και σε περιοχές που κάνει κρύο το χειμώνα, εκεί έχει πολύ καλύτερη απόδοση. Μπορεί να πάει σε πάρα πολλά χωράφια, ανεξάρτητα από την ποιότητά τους, δηλαδή δεν είναι μόνο στο αμμόδες ή μόνο στο πυλώδες, αλλά σε όλα τα εδάφη, αρκεί να είναι βαθιά, γιατί οι ρίζες πηγαίνουν πάρα πολύ βαθιές, αλλά η ιδανική κατάσταση είναι στα αμμοπυλώδη, κάνει σε όλα τα εδάφη, αλλά πιο καλά είναι όταν έχει λίγο παραπάνω άμμο από ό,τι έχει πυλό. Και να έχουν ασβέστιο, κάτι το οποίο, δόξα τω Θεώ, τα δικά μας τα χωράφια δεν υπολείπονται. Έχουμε πρόβλημα με το περιβολικό ασβέστιο, δημιουργεί προβλήματα σε άλλες καλλιέργειες, αλλά εάν είχαμε φυστικές, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα, γιατί τα δέχεται. Εκείνο που δεν δέχεται είναι η υγρασία στο έδαφος. Όπως και τα περισσότερα δέντρα, γιατί αρχίζουν να σαπίζουν οι ρίζες και σε τέτοιες καταστάσεις θέλουμε να στραγγίζει καλά το έδαφος. Πολλαπλασιάζεται με εμβολιασμό και σπορά. Μαζεύεται ο σπόρος, στεγνώνεται, τα κρατάμε κάποιο καιρό, κάποιους μήνες μέχρι που να το φυτέψουμε και θα πρέπει να φροντίσουμε ούτως ώστε να έχουμε και θελικό και αρσενικό και οι ποικιλίες οι οποίες στην Ελλάδα τουλάχιστον υπάρχουν είναι τα φιστίκια υγιεινής και η νυχάτη. Όπως είπα, το 19ο, πριν από 200 χρόνια ξεκίνησε στην Αίγινα, το 1860, και σε εκείνη την περιοχή λέγεται, έχει και μια άλλη ονομασία, λέγεται Κυλαράτη. Είναι πολύ παραγωγική και είναι πολύ καλή η ποιότητα του φιστικιού. Το περίβλημα του είναι σχεδόν λευκό, η γεύση είναι γλυκιά και ο πρίνας είναι κοκκινοπράσινος. Το μεγαλύτερο μέρος που παράγεται πλέον στην Ελλάδα, πέρα από την Αίγινα, είναι και η περιοχή της Θεσσαλίας, στην περιοχή του Αλμυρού. Πιθανόν η ποιότητα να οφείλεται σε αυτές τις συνθήκες τις κλιματολογικές που έχουμε στην Ελλάδα και στην Αίγινα, αν θέλετε, που ξεκίνησε αυτή η ποικιλία, και θα επηρεάζει σίγουρα και η σύσταση του εδάφους. Η άλλη μια ποικιλία, η οποία όμως δεν έχει τόση διάδοση όσο έχει η φυστικιά της Αιγίνης, είναι η νυχάτη, η οποία είναι περίπου η ίδια, απλώς κάτω στη μύτη έρχεται λίγο πιο στενή. Στην Τουρκία υπάρχουν, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη παραγωγή εκεί και καλλιέργεια, κυρίως στην νότιο, υπάρχουν κάποιες ποικιλίες που λέγονται ουζούνου, κυρμιζί, σιρτ, οχαντί, χαλεμπί κτλ. Χωρίζονται σε ομάδες και ανάλογα αν είναι μακρόστενα τα παξιμάδια, ο καρπός δηλαδή λέει, είναι η ουζούν και η χαλεμπί, και ή αν είναι οβάλ, είναι η κυρμιζί, εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχουν και σφαιρικά, ανάλογα με το σχήμα τους χωρίζουν τις ομάδες. Τώρα, δεν θα αφήσουμε, δεν θα πάρουμε ένα σπόρο, θα το βάλουμε και θα αφήσουμε να μεγαλώσει το δέντρο και να γίνει, γιατί αυτό δεν έχει μεγάλες αντοχές, γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε υποκείμενο, δηλαδή ένα άγριο, πάνω στο οποίο αφού μεγαλώσει εκείνο, το δεύτερο χρόνο, θα πρέπει να πάμε να εμβολιάσουμε, με ενοφθαλμισμό συνήθως γίνεται αυτή η δουλειά, την ποικιλία που μας ενδιαφέρει και στην προκειμένη περίπτωση θα εμβολιάσουμε από θηλυκό φυτό πάνω στο υποκείμενο που μπορεί να είναι οτιδήποτε, να βάλουμε πάνω το φυτό
το θηλυκό της υγιεινής και από το αρσενικό για να έχουμε το θηλυκό και το αρσενικό φυτό που υπάρχει ήδη θα πάρουμε από κύμο σχέματα εμβόλια για να εμβολιάσουμε το άγριο. Αυτό είναι ένα από τα υποκείμενα το και οποίο λέγεται και τσικουδιά μάλιστα, μοιάζει η ονομασία με αυτό το τσίπουρο που έχουν οι κριτικοί, πολύ ανθεκτικό και το οποίο υπάρχει συμβιβασμό γιατί καμιά φορά μπορεί να βάλουμε ένα άγριο και να μην ταιριάζουν και να το αποβάλει το εμβόλιο. Η τσικουδιά με τη φυστικιά της Αιγίνης ταιριάζουν απόλυτα. Στην Τουρκία υπάρχουν δύο άλλα υποκείμενα τα οποία είναι και μάλιστα αυτοφυείς στην περιοχή και το ένα λέγεται Ατλάντικα, νομίζω τα έχω, είναι άλλη φωτογραφία, είναι η πιστάκια αυτή εδώ, αυτή είναι η Κιντζούκ. Η προηγούμενη μαύρη ήταν η Ατλάντικα. Είναι η σπόρη τους αυτά. Και να έχουμε υπόψη μας ότι στην κατηγορία της φυστικιάς ανήκει και η μαστιχιά, το μαστιχόδεντρο, το οποίο όμως που ξέρουμε σε ένα μέρος του κόσμου γίνεται, αυτή είναι η χείος, όπου και αλλού δοκιμάσαν να το βάλουν, δεν περπάτησε. Πιθανό να χρησιμοποιούν στην Τουρκία τα υποκείμενά τους να είναι αυτή, γιατί να είναι αυτή η μαστιχιά σαν άγριο και πάνω σε αυτό να εμβολιάζει το θηλυκό και αρσενικό το φιστίκι. Το νερό. Επειδή οι ρίζες βαίνουν πολύ βαθιά μέσα στο χώμα, συνήθως έχει μεγάλη αντοχή στην ξηρασία, το βρίσκει μέσα στο έδαφος, μπορεί να πάει ρίζα και 10 και 15 μέτρα βάθος, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται πότισμα. Πάντως, εάν έχουμε μια παρατεταμένη ξηροθερμική περίοδος, σε τέτοια περίπτωση, πιθανόν, όχι πιθανόν, είναι βέβαιο ότι το πότισμα θα κάνει πολύ καλή δουλειά, γιατί γεμίζει μέσα την ψύχα. Διαφορετικά, εάν έχει πάρα πολύ ζέστα και για μεγάλο διάστημα, θα πάει να μαζέψουμε τα φιστίκια και αυτά θα είναι κούφια μέσα. Και επίσης, όταν δεν έχει νερό αυτό που χρειάζεται, δηλαδή δεν κατάφερε η ρίζα σε όσο βάθος πήγε να βρει το νερό και ρυθμαστήρι μεγάλη ζέστα, θα βγουν κλειστά τα φιστίκια με αποτέλεσμα αυτός που τα παίρνει να μην μπορεί να τα ανοίξει και ουσιαστικώς η εμπορική τους αξία υποβιβάζεται πάρα πολύ. Το πότισμα γίνεται στα τέλη της άνοιξης και βέβαια τους καλοκαιρινούς μήνες γιατί είναι και το διάστημα που γεμίζει. Εάν θέλουμε να σίγουρα να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα που σας είπα πριν από λίγο και επίσης να αποφύγουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Εάν μείνει και σοκαριστεί μια χρονιά το φυτό, σε τέτοια περίπτωση την επόμενη χρονιά δεν μπορεί να καρποφορήσει. Αυτό συμβαίνει και στις ελιές και σε άλλα δέντρα και αυτή η συμπεριφορά του δέντρου λέγεται παρεναυτοφορία. Και θέλουμε νερό σε κάποιες περιπτώσεις και κυρίως αυτή την περίοδο τις ανάγκες που είναι μεγάλες από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. Και βεβαίως το καλύτερο σύστημα είναι η σταγόνα γιατί κάνουμε οικονομία νερού από τη μια μεριά, δεν βγαίνουν ζυζάνια από την άλλη και μπορούμε και να προγραμματίσουμε πολλές φορές χωρίς να είμαστε εκεί το πότισμα, συνδέοντας το σημείο που έχουμε το νερό, αν είναι μια δεξαμενή μεγάλη, βάζουμε ένα κουμπιουτεράκι μπροστά και χωρίς να είμαστε εμείς θα ανοίξει μία, δύο, τρεις ώρες όσο πρόγραμμα βάλουμε, με αποτέλεσμα να ποτίζεται χωρίς να σκάμε και να μένουμε εκεί να περιμένουμε να τελειώσει το πότισμα. Δεν πρέπει όμως η υγρασία να μένει πολύ στο έδαφος, είπαμε το φυτό είναι ξηροθερμικό, γιατί αρχίζουν υπάρχουν κίνδυνος από αρρώστιες, να σαπίζουν οι ρίζες, να δημιουργούνται προβλήματα στα φύλλα και τους βλαστούς πάλι από σύψεις. Ανάλογα με το πώς, αυτά είναι θέμα εμπειρίας, το οποίο τα αποκτάμε κατά την περίοδο των χρόνων που είμαστε καλλιεργητές. Το βάθος όταν θέλουμε να κάνουμε μια καινούργια φυτεία, θα αργώσουμε και θα φρεζάρουμε στις 35 πόντους, θα κάνουμε το σχέδιο και θα βάλουμε τις αποστάσεις, οι οποίες είναι συνήθως 7x7 ή 6x6, καλύτερο σύστημα είναι του ρόμβου και το φύτεμα αυτό γίνεται από τον Νοέμβριο ως τον Μάρτιο. Συνήθως τα φυτά είναι σε σακουλάκια, δεν είναι γυμνόριζα για να μην έχουμε αποτυχίες. Εάν είναι περιοχή που φυσάει αέρας, βεβαίως θα χρειαστεί η υποστήλωση και κατά τη διάρκεια του μεγαλώματος των φυτών μπορούμε να φρεζάρουμε. Φυσικά δεν βάζουμε ποτέ το μηχάνημα του φρεζαρίσματος να έχει μεγάλο βάθος γιατί μπορεί να δημιουργήσει πληγές στις ρίζες των νέων φυτών κυρίως.
αρχίζουμε να παίρνουμε καρπό μετά από τον τέταρτο χρόνο. Λίπαση χρειάζεται. Κυρίως θέλει αζωτούχα λιπάσματα και θέλει να το προσέχουμε αυτό, γιατί εάν δεν έχει το λίπασμα δυσκολεύεται να πάρει και το κάλι. Συνήθως όταν λείπει μία ποσότητα μπορεί να έχεις κάποια άλλα στοιχεία μέσα στο έδαφος και γι' αυτό το λόγο να μην μπορείς να τα πάρεις. Δηλαδή υπάρχει συνεργασία κατά κάποιο τρόπο αζότου και καλίου. Αυτό το κάλι μπορούμε να το προσθέτουμε και από το Φλεβάρι. Και επίσης μπορεί να βάζουμε κουπριά, θέλει λίγο προσοχή και να κυνηγήσουμε μετά την κουπριά τα ζυζάνια. Η ποσότητα που μπορεί να ρίξουμε είναι περίπου 3 τόνοι ανά 3 χρόνια. Δεν βάζουμε κάθε χρόνο. Αυτό βελτιώνει και την υφή του εδάφους και την υδατοικανότητα, όπως λέμε. Το άζωτο το δείχνουμε με μορφή ουρίας. Υπάρχει τέτοιο λίπασμα στην αγορά, γιατί το παίρνει το φυτό πιο εύκολα. Και συνήθως μετά από τις λιπάσεις, αν δεν έχει νερό και δεν βρούμε, δεν βρέχει, ποτίζουμε για να το διαλύσει το λίπασμα και να πάει στο βάθος και να το πάρει το φυτό. Το κλάδεμα για τη διαμόρφωση κυρίως του σχήματος γίνεται το χειμώνα. Το κόβουμε περίπου στο 1:20 στο ύψος, από εκεί θα βγουν 3 ή 5 κλαδιά, ποτέ ζυγό αριθμό, γιατί ο ζυγός μπορεί να πέσει το βάρος και να σχίσει στη μέση το δέντρο. Και στα ενήλικα, αυτά τα οποία μπαίνουμε στην καρποφορία, θέλει ένα ελαφρύ κλάδεμα, συνήθως να παίρνει αέρα το φυτό μέσα ή να διώχνουμε ό,τι ξερό υπάρχει. Τα αρσενικά δέντρα δεν πρέπει να κλαδεύονται, πρέπει να τα αφήνουμε να είναι λίγο πιο μεγάλα, ούτως ώστε όταν από τη φύση γίνεται η γονιμοποίηση και όχι να τα μαζέψουμε εμείς για να πάμε να ραντίσουμε, να είναι πιο ψηλά για να πέφτει η γύρη επάνω στα θηλυκά δέντρα και να τα γονιμοποιεί, να γίνει επικονίαση. Για να δείξουμε, νομίζω ότι έχουμε κάτι φωτογραφίες με αρσενικά και θηλυκά λουλούδια. Αυτά είναι τα θηλυκά, βλέπετε, δεν είναι τα αρσενικά, συγγνώμη, δεν είναι σε τσαμπί. Νομίζω ότι έχουμε και μετά στο άλλο. Βλέπετε, αυτό είναι σε τσαμπί και είναι το θηλυκό. Μονάτα μεν, τα άλλα είναι σε ταξιανθία, όπως λέμε. Αυτή τη γύρη που κρατάμε, συνήθως προς την Αίγινα τουλάχιστον, η γονιμοποίηση πρέπει να γίνει στο τέλος του Απρίλη και εκείνη την περίοδο ρίχνουμε τη γύρη όταν είναι αθισμένα. Έχουμε νομίζω κάτι άλλες φωτογραφίες που δείχνει τους καρπούς όταν είναι ακόμα άγουροι. Λίγο αργότερα ξυλοποιείται αυτό και θα φτάσουμε για την εποχή όταν οριμάσει και γεμίσει μετά τον Αύγουστο για να μαζέψουμε τα φιστίκια. Για να δείξουμε και κάποιες φωτογραφίες από μερικές ασθένειες. Ακόμα καλλιεργητές δεν υπάρχουν εδώ πέρα, αλλά αυτοί οι λίγοι που έχουν εδώ, καλά είναι να ξέρουν και ποιες αρρώστιες είναι, για να προχωρήσουμε τις φωτογραφίες. Αυτή είναι μία αρρώστια, ένα είδος σαν τον τετράνυχο είναι, λέγεται Breville palpus, έχουν και δύσκολα ονόματα αυτά λατινικά, έτσι είναι οι επιστημονικές ονομασίες. Αυτός λέγεται Nisius raphanus, το άλλο Leptoclossus, Φεμπρίσια, κύλη, αμιέλαιο στρασιτέλα, χώρι στο νεύρα. Αυτό είναι πεταλούδα που η κάμπια κάνει τις ζημιές. Μεγάστιγμος είναι, δείχνει καρπό νομίζω, ακριβώς, τρουπάει τους καρπούς. Λίγκους, μικρό έντομο όπως είναι ο θρύπας. Το ξέρουμε για άλλες καλλιερίσεις, θα καπνά ακόμα. Παρθενολαγκάνιουμ είναι το επόμενο, αυτό είναι ασπίδιο και από μέσα είναι το έντομο. Ρεντσούλτ είναι αυτό εδώ, οι βρωμούσες οι γνωστές. Οργίτια βετούστα είναι μία άλλη. Αυτά είναι έντομα τα οποία θέλουν ψεκασμούς αν τα δούμε και προληπτικούς μόνο μέσα στο χειμώνα. Και υπάρχουν και μυκητολογικές ασθένειες, συνεχίζουμε, αλτερνάρια. Σαπίζει επάνω, βλέπουμε τα τσαμπιά εκεί να σαπίζουν σιγά σιγά. Αρμιλάρια, εμφανίζει τον κορμό, σαπίζει τον κορμό και χάνουμε ολόκληρο το δέντρο. Βοτρίτη δατσινέρια είναι μια σαπίλα που εμφανίζεται στα φύλλα. Δεν το σκοτώνει το φυτό, αλλά όταν το φυτό λιγοστέψει το φύλλωμα δεν μπορεί να λειτουργήσει και να
αρχίσουν να γεμίζουν τα φύλλα και ο καρπός. Στεφίλιουμ, πενσίλιουμ είναι άλλες δύο περιπτώσεις. Πάμε στην άλλη φωτογραφία που είναι το φυσικόκουμ. Αυτό είναι το αντίστοιχο ίδιο που υπάρχει σε άλλα φυτά. Υπάρχει ένα γαμαροσπόριουμ, πιστά της φυστικιάς. Πάμε στην άλλη φωτογραφία και το ίδιο. Αυτό είναι το δεύτερο που σας είπα, γιατί είχε μπει ανάποδα η εικόνα. Τα φυστίκια γεμίζουν, όπως είπα, μέσα στον Ιούλιο και από τις 15 έως 20 Ιουλίου και φτάνει μέχρι τις 20 Αυγούστου. Αυτή είναι και η περίοδος στην οποία πρέπει να προσέξουμε το θέμα του νερού. Πότε είναι όριμα? Οι πρώτοι καρποί αρχίζουν να εμφανίζονται από τον Αύγουστο και σιγά σιγά σταδιακά παίρνουμε. Όταν τα οριμάζουν, όταν η φλούδα του είναι μαλακή, ξεκολλάει εύκολα από πάνω από το φυτό και μπορεί το εξωτερικό, το περικάρπιο που λέμε, το εξωτερικό μέρος ξεφλουδίζει πιο εύκολα και αρχίζει να ανοίγει και να φαίνεται ο καρπός. Αυτό συμπίπτει κυρίως για να είναι η μεγάλη ποσότητα όριμη από το τέλος του Αυγούστου μέχρι το Σεπτέμβριο. Χαρακτηριστικό δηλαδή είναι να μπορεί να αποσπάται από το δέντρο εύκολα ο καρπός. Η σεκουμιδή γίνεται 2 ή 3 φορές και η πρώτη φορά που ξεκινούμε είναι όταν έχουμε ένα ποσοστό στην ορίμαση της τάξης του 60%. Υπάρχουν και κάποια δέντρα που δεν χωρίζονται και αυτό μπορεί να συμβεί αν βιαστούμε να πάμε να τα μαζέψουμε, δηλαδή ο πρώιμος χρόνος συγκομιδής. Το πρόβλημα, όπως σας είπα προηγουμένως, με το νερό. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, όταν μέσα από το έδαφος υπάρχει έλλειψη βορείου, αυτό μπορεί με φυλοδιαγνωστική να το δούμε, έχει κάποια χαρακτηριστικά συμπτώματα, διορθώνεται με την πρόσθεση του βορείου σε τέτοιες περιπτώσεις, ρίχνοντας βόρειο μέσα στο λίπασμα, επιπλέον του κανονικού λιπάσματος, σε τέτοιες περιπτώσεις διορθώνεται το κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει, βασικά δηλαδή, να μην βιαστούμε, να προσέχουμε το πότισμα, και αν δούμε ότι συνεχίζει το πρόβλημα παρόλο που τα άλλα είμαστε εντάξει, τότε καλά θα είναι να πάμε και να δώσουμε βόρειο για να το συνεφέρουμε. Να σταματήσουμε για το διάλειμμα εδώ, θα επανέλθουμε σε λίγο και θα μιλήσουμε για τη συγκομιδή και βεβαίως οικονομικά και άλλα ωφέλη για την υγεία, για παράδειγμα. Πάμε στο διάλειμμα και τα ξαναλέμε. Εδώ είμαστε. Μιλάμε σήμερα για τα φυστίκια της Αιγίνης και είπαμε ότι έχουμε περιπτώσεις να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν στις αυλές τους δέντρα έτσι από μεράκι και παίρνουν και παραγωγή. Ενώ η εντύπωση που επικρατούσε είναι ότι αυτό το δέντρο δεν κάνει καθόλου για την περιοχή μας. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι θέλει ψυχρό χειμώνα, αλλά να μην έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Ίσως αυτό είναι ένα μειονέκτημα, αλλά από την άλλη μεριά ήδη στην περιοχή μας έχει αλλάξει το κλίμα λόγω της λίμνης και έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε να υπάρχει καλλιέργεια, γιατί ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι γίνεται σε εδάφη που έχουν πολύ ασβέστιο και η περιοχή μας έχει πια τέτοια εδάφη. Πώς τα μαζεύουμε τώρα? Ένα-ένα, σίγουρα όχι. Ο τρόπος είναι όπως και στις ελιές, με ραβδισμό. Τώρα υπάρχουν και οι δονητές, οι οποίοι κουνάνε το δέντρο και το κλαδί, στις ελιές τουλάχιστον, αλλά για να μην γίνεται ζημιά, αυτά στις βέργες που έχουμε βάζουν έναν αλάστιχο, από κάτω βάζουν ένα δίκτυ και αρχίζουν στο ξύλο για να μην πληγώνεται και το δέντρο, αρχίζει και χτυπάνε τα φυστίκια και πέφτουν πάνω στο δίχτυ, στα πανιά ας πούμε, όπου στη συνεχεία τσουβαλιάζονται και τα πάνε από εκεί σε αποφλητικές μηχανές για να μην μαυρίσει το τσόφλι. Αλλιώς δεν είναι εμπορεύσιμο να μαυρίσει. Τώρα πλέον υπάρχουν και εδώ, από ό,τι πληροφορήθηκα, δεν το έχω δει, ούτε είδα αυτές τις μηχανές, αλλά επόμενο ήταν να έρθουν και εδώ οι δονητές. Αφού συγκεντρωθούν, ξεφλωδίζονται με ειδικό μηχάνημα και για να μην δημιουργείται προβλήματα χρησιμοποιείται νερό με πίεση που διώχνει το ελαφρύ μέρος που είναι το περικάρπιο, η φλούδα δηλαδή του φυστικού και μένει μόνο το από μέσα. Πέφτει το καθαρισμένο φυστίκι σε ένα δοχείο με νερό, φεύγουν τα κούφια, ανεβαίνουν ψηλά δηλαδή, και μετά από εκείνη, όταν φύγουν τα κούφια, απλώνονται σε ξηραντήρια, σε ήλιο ή σε ειδικούς χώρους όταν υπάρχει μεγάλη, μεγάλη παραγωγή. Η υγρασία για να είναι εντάξει το φυστίκι πρέπει να πέσει στο 5-6%. Αυτά είναι τα πανιά στα οποία πέφτουν επάνω μετά αφού χτυπηθούν
και βλέπετε και κάτι ξύλα τα οποία έχει ένα μαύρο πλαστικό επάντη λιγμένο. Από εκεί και πέρα πλένονται, αφού τελειώσει αυτό το ξέραμα, ξαναπλένονται με ειδικό διάλειμμα, στεχώνουν και εξεραίνονται και πάνε σε φούρνο για να γίνει το ψήσιμο και το αλάτισμα. Το ζέσταμα γίνεται σε 15 βαθμούς, 15 λεπτά στους 70 βαθμούς. Μετά πηγαίνει σε μια άλμη η οποία έχει ένα ποσοστό, η άλμη αλατιού, από 8-12%, το οποίο είναι κυτρικό οξύ, και μένει εκεί πέρα 15 λεπτά. Φεύγει μετά από εκεί η άλμη και τα πάρουν με λαμαρίνες μέσα σε φούρνους, όπου ανακατεύονται μέσα στο φούρνο κάθε 5 λεπτά τα φιστίκια, για να πάει πάνω, πλευρά κάτω κτλ., για να μην είναι μονόπλευρο το ψήσιμο. Και η θερμοκρασία είναι 180 βαθμούς μέσα στο φούρνο, και εκεί πλέον αυτή η διάρκεια του ψησίματος είναι περίπου 30 λεπτά. Και εάν υπάρχουν κάποια φιστίκια, θα γίνει μια δεύτερη διαλογή για να ξεχωρίσουν οι ποιότητες, ότι είναι κλειστό πάει αλλού, και όπου μένει το ανοιχτό φεύγει το εμπόριο. Και υπάρχουν, αν θέλει κάποιος να μην τα βγάλει σαν φιστίκια, αλλά να βγάλει ψύχα, την οποία χρησιμοποιείται για διάφορα γλυκίσματα, σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που δημιουργούν αυτή την φιστικό ψυχα. Όταν τα θέλουμε αυτά τα φιστίκια να τα αποθηκεύσουμε, εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ο χώρος αποθήκευσης, γιατί υπάρχει ένα μαμούνι που πάει και μέσα του τρυπάει και το καταστρέφει, όπως συμβαίνει και στα στάρια και σε άλλα τέτοια φυτά. Θα πρέπει να απολυμάνουμε την αποθήκη για έντομα και μετά να τοποθετήσουμε το προϊόν, για να μην έχουμε κακά μαντάτα. Μπορεί να συντηρηθούν με θερμοκρασία περιβάλλοντος περίπου ένα χρόνο. Η μεγαλύτερη διάθεση πάντως στο εμπόριο γίνεται, δεν γίνεται σαν ψύχα που είπαμε προηγουμένως, αλλά γίνεται αλατισμένα και ψημένα, όπως ακριβώς σας είπα τη διαδικασία που γίνεται. Στο σπίτι, όταν έχουμε και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτά τα φιστίκια, μπορούμε να τα βάλουμε στο ψυγείο, αφού τα βάλουμε σε ένα αεροστεγές δοχείο ή ένα βάζο ας πούμε, ή από την άλλη μεριά μπορούν να καταψυχθούν. Εάν είναι στο ψυγείο, η διάρκεια που μπορεί να υπάρχει εκεί είναι 4 μήνες, ενώ κατεψυγμένα μπορούν να μείνουν άλλα 6 μήνες. Από εκεί και πέρα, όταν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για φαγητό ή για γλυκό, θα τα βγάλουμε λίγο πριν τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν τα βγάζουμε και τα αφήνουμε έξω, αλλά γιατί θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και είναι πολύ εύκολα να επιμολυθούν σε τέτοια περίπτωση. Σαν ψύχα χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική και ειδικότερα σε παγωτά, πάστες, μαντολάτα κτλ. Αλλά πέρα από αυτό, η ψύχα χρησιμοποιείται και να βγάλουν κάποια σαλάμια. Θα σας δείξω μια φωτογραφία που γίνονται στη Γερμανία, οι μορταδέλες. Τώρα, τι οικονομικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει ένας αν καλλιεργούσε φιστικές? Ένα στρέμμα που παίρνει περίπου 25 δέντρα θα μπορούσε να κάνει γύρω στα 250 έως 380 κιλά φιστικιού υγιεινής, και η τιμή που παίζει είναι κάπου γύρω στα 7-8 ευρώ. Και εξασφαλίζει ένα καθαρό κέρδος της τάξης των 800 ευρώ. Αυτά τα στοιχεία πάντοτε είναι με ερώτημα, γιατί εξαρτάται και σε ποια κατάσταση είναι αγορά, αν έγινε στις αγωγές. Πολλά συμβαίνουν στην αγορά και δυστυχώς ποτέ κανένας δεν μπορεί να μιλάει με βεβαιότητα όταν μιλάει για οικονομικά αποτελέσματα. Θέλουν 8 έως 10 χρόνια για να φτάσουν σε πλήρη παραγωγή, και μια καλή παραγωγή για κάθε δέντρο αντιστοιχεί γύρω στα 10 κιλά ξερό φιστίκι. Όταν όμως το δέντρο μεγαλώσει ακόμα λίγο, μπορεί αυτή η ποσότητα να ανεβεί, να φτάσει στα 15, και όταν τα δέντρα είναι πιο μικρά από τα 8 χρόνια, είναι στα 6 χρόνια, πάλι και από εκεί παίρνουμε 1 έως 2 κιλά. Το τι επηρεάζεται φυσικά, η παραγωγή από την ποικιλία, από τη γονιμότητα του εδάφους, από την καλή απεικονίαση που είναι μεγάλη υπόθεση, και τις κατάλληλες και καλλιεργητικές φροντίδες. Για να βγάλω μια φωτογραφία που έχουμε λάδι φιστικιάς, ακριβώς αυτό, που βγαίνει από τον καρπό. Και γίνεται αυτός ο τρόπος με σύνθλιψη. Χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις αυτό το λάδι, και σε φαρμακευτική
και για φαγητά. Γιατί έχει τις ίδιες ιδιότητες που έχει το φιστίκι, απλώς είναι συμπυκνωμένοι όλες αυτές οι ιδιότητες στη μορφή του λαδιού. Με σύνθλιψη, όχι με απόσταξη όπως κάνουμε για να βγάλουμε άλλα λάδια, για αρωματικά φυτά κτλ. Έτσι γίνεται. Η γεύση πάντως είναι με το λάδι πιο έντονη από ό,τι είναι το φιστίκι και η περιεκτικότητα σε βιταμίνη ε είναι αρκετά μεγάλη, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί το θέλει ο ανθρώπινος ο οργανισμός και έχει μέσα κορεσμένα λίπη σε μεγάλο ποσοστό, 53,8, άλλα μονοακόρεστα λίπη, λιναλαϊκό οξύ, ωμέγα 3 λιπαρά, το οποίο είναι απαραίτητο για τον ανθρώπινο οργανισμό, και συνήθως το βάζουν όταν μαγειρεύουν σε ατμό το φαγητό. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το λάδι. Και στην φαρμακευτική χρησιμοποιείται κυρίως για προϊόντα φροντίδας του δέρματος. Εδώ έχω ένα κατάλογο με τι στοιχεία περιέχει και βλέπουμε έχει όλο το σύμπλεγμα των βιταμινών Β, τη βιταμίνη Α, φολικό οξύ, βιταμίνη Ε, βιταμίνη Σ, ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, φωσφόρο, νάτρις, ύδρος, ψευδάργυρος, στοιχεία όλα αυτά είναι σε τέτοια μορφή που τα παίρνει εύκολα ο οργανισμός και είναι απαραίτητα. Τα κελιφωτά φιστίκια είναι πιο πλούσια σε λιναναϊκό και λιναναϊκό οξύ για την ανθρώπινη διατροφή, όπως και το σύμπλεγμα Β που υπάρχει μέσα δημιουργεί καλύτερη ενέργεια στον άνθρωπο. Μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε σε αυτά που λέει superfoods που λένε τελευταία, που έχουν γίνει τις μόδες, που είναι γκότζι, υποφαές και τα λοιπά, τα super τρόφιμα, γιατί είναι όλη η δύναμη συμπυκνωμένη σε αυτό το μικρό το καρπό. Και έχουν αρκετές θερμίδες, μια χούφτα που έχει 167 χιλιοθερμίδες και είναι κατάλληλη για υγιείς ενήλικες. Για να δούμε μια φωτογραφία και να αρχίσουμε να βλέπουμε σε ποιες περιπτώσεις κάνει καλό στην ανθρώπινη υγεία. Καταρχάς, για την αρτηριακή πίεση μπορεί να βοηθήσει όταν υπάρχει χρήση συνεχώς στο φαγητό κτλ. Να μειώσει την ολική χοληστερόλη και ιδιαίτερα την κακή. Και να αυξήσει την καλή. Αυτά είναι τα σήματα της καλής και της κακής χοληστερόλης που σας διαβάζω. Μειώνει τις, πάμε στην άλλη φωτογραφία, τους κινδύνους της καρδιάς. Η ουσία που περιέχει μέσα λέγεται αργινίνη. Χαλαρώνει τα αγγεία. Το μονοξείδιο του αζότου προκαλεί στα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν και να παραμείνουν πιο ελαστικά και δεν υπάρχει κλήρηση στις αρτηρίες. Μπορεί να μειώσει η άλλη φωτογραφία ακριβώς αυτή το οξυδωτικό στρες, που όταν κάποιος έχει τέτοιο πρόβλημα δημιουργεί πολύ σοβαρές βλάβες στα κύτταρα και αναπτύσσονται διάφορες ασθένειες όπως καρδιοπάθεια, καταράκτης, εκφύλιση οχράς κοιλίδας, η οποία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην πιο πρόωρη γύρωση του ανθρώπου. Η ουσία που υπάρχει μέσα και κάνει αυτό το καλό που δεν γεννάει όταν τρώει κάποιος φιστίκια, λέγεται ρεσβερατρόλη, και η οποία δρά, έχουμε λίγο έναν άνθρωπο πώς είναι στη νέα ηλικία και πώς φτάνει όταν φτάσει στη δικιά μου περίπου ηλικία. Δημιουργεί αντιγύρεση, δρά αντικαρκινικά, αντιϊκά, καταπολεμεί δηλαδή τους ιούς, και προστατεύει την καρδιά όπως είπαμε, και έτσι αυτό βοηθάει τον άνθρωπο να δείχνει πιο νέος και να αισθάνεται φυσικά. Μια άλλη φωτογραφία που έχουμε μετά είναι, υπάρχουν άνθρωποι, αυτό έχει μεγάλη σημασία στη ρύθμιση που δείξαμε προηγουμένως στη ζυγαριά του βάρους, μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε να δυνατίζει κάποιος που το επιθυμεί. Για να δείξουμε και αυτό τον κύριο με τα κουτάλια και τα πυρούνια, είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια ακόριστη όρεξη, όσο και να φάτε χορταίνουν, μπορείς να φάει κάποιος φιστίκια και να του κόβεται η πείνας, δηλαδή μειώνει το αίσθημα της πείνας. Για το βάρος το είπαμε, γιατί βγήκε πιο μπροστά η εικόνα, και έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες που και αυτές δουλεύουν σωστά για τον ανθρώπινο οργανισμό και μπορεί να βοηθήσει
σε καταπολέμηση της του διαβήτη, όπως είπαμε, και τη διαχείριση του βάρους. Βοηθάει στη λειτουργία των νεύρων σε κάθε όργανο που υπάρχει στον ανθρώπινο οργανισμό, κυρίως η βιταμίνης Β που έχει, και μια χούφτα που φιστίκια γράφεται ότι καλύπτει τις ανάγκες στη βιταμίνη Β6, η οποία έχει σχέση με αυτή την υπόθεση, με τα νεύρα και τα λοιπά, και την αύξηση της ενέργειας. Το 1 τρίτο μπορεί να το καλύψει μια χούφτα από φιστίκια. Και επιπλέον μειώνει τον κίνδυνο της οχρός κοιλίδας που εμφανίζεται στο μάτι, το οποίο επειδή περιέχει μέσα σίδηρο και ψευδάργυρο. Και επίσης σημαντικές ποσότητες μιας αντεξοδοτικής ουσίας της λουτεΐνης, δείχνουμε, εμφανίζεται μέσα στο μάτι και ο άνθρωπος βλέπει θολά ορισμένα πράγματα και είναι πρόβλημα που δημιουργείται εκεί μέσα, που μπορεί να το αποφύγεις όταν τρως σωστά και την ποσότητα που χρειάζεται. Για να φύγουμε από εδώ και να πάμε και στα κακά των φιστικιών, γιατί όλα καλά δεν είναι. Πάμε να δείξουμε μια άλλη φωτογραφία. Οι έγκυες γυναίκες σίγουρα πολλές φορές έχουν προβλήματα με πολλά τέτοια προϊόντα που δημιουργούν αλλεργίες, αλλεργιογόνες αιτίες. Καλά θα είναι να τα αποφεύγουν. Να δείξουμε την επόμενη φωτογραφία, που είναι ένας άνθρωπος που βλέπετε διάφορα χρώματα έχει αλλάξει, πράσινος, κίτρινος, κόκκινος. Αυτό συμβαίνει γιατί τα φιστίκια είναι ένα από τα προϊόντα που σε πολλούς ανθρώπους δημιουργεί, όπως και τα φουντούκια, πολύ σοβαρές αλλεργίες. Ένας άνθρωπος που έφαγε μια φορά, είδε ότι δεν αισθάνεται άνετα. Έφαγε μια δεύτερη, πάλι το ίδιο αρχίζει να του δημιουργεί προβλήματα, πονοκέφαλο, ζαλάδες κτλ. Καλά σε δεν είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να πάει στο γιατρό, ή αν δεν πιστώσει και το πει ο γιατρός ότι τελικά από εκεί προέρχεται η αλλεργία, κομμένα τα φιστίκια, και θα πρέπει να κάνει τη διατροφή που πρέπει σε προϊόντα τα οποία δεν τον ενοχλούν. Διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθούν, θα έχει δηλαδή ορισμένα συμπτώματα τα οποία υπάρχουν κάποια ειδήματα, υπάρχει μια φαγούρα, πάει να καταπιεί και δυσκολεύεται, ξύνεται σε όλες τις μεριές, έχει μια βραχνάδα, μια αναφυλαξία μπορεί να εμφανιστεί, σπυράκια σε διάφορα σημεία. Είναι πολλά τα άτομα αυτά, τα οποία κυρίως αυτά που ασχολούνται με χορτοφαγία, που αυτό ανήκει στη φυτική παραγωγή αυτό το προϊόν, το προτιμούν γιατί δεν τους αρέσουν τα κρέατα, αλλά είπαμε όταν έχουν πρόβλημα δεν θα πρέπει να παίρνουν. Για να δούμε τι άλλη φωτογραφία, νομίζω είχαμε και μια φωτογραφία με παιδάκια. Ναι, γιατί και στα παιδάκια δεν πρέπει να εκτίθενται, γιατί δεν ξέρουμε αν έχουν πρόβλημα με αλλεργία φιστικιού, μπορεί αυτό το προϊόν, το οποίο, αυτή η ουσία, η οποία δημιουργεί την αλλεργία, να την πάρει η μάνα και από τη μάνα να περάσει από το μετρικό γάλα στο παιδί σε τέτοιες περιπτώσεις, και εκεί πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν αφήνουμε αυτή τη φωτογραφία, αφορά μολύσεις, θα τη δούμε αμέσως μετά. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν παίρνουμε συμπυκνωμένο το προϊόν του φιστικιού υπό μορφή λαδιού. Σε τέτοιες περιπτώσεις φυσικά είναι πιο έντονα τα συμπτώματα και μπορεί να ξεγελάσει, γιατί αν κάποιος μαγειρεύει δεν μπορεί να βλέπει αν μέσα έχει φιστίκι, να ξέρει ο άλλος ότι έχει πρόβλημα με το φιστίκι, να τρώει το φαγητό το οποίο έχει πέσει επί μορφή λαδιού μέσα, και σε τέτοια περίπτωση να μην μπορεί να αντιδράσει και με αποτέλεσμα να έχει προβλήματα. Πάντως είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό που ξεπερνάει, λέει, το 20% των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, εγώ τουλάχιστον έτσι το είδα γραμμένο. Εκείνο το οποίο επίσης είναι ένα πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές όταν δεν είναι σωστή η αποθήκευση να εμφανίζεται η σαλμονέλα, μια αρρώστια που κάνει θράψη πολλές φορές σε μολυσμένα τρόφιμα, να εμφανίζεται και στα φιστίκια. Και νομίζω ότι το έχω με τη σαλμονέλα, την ουσία λέγεται αφλατοξίνη που εμφανίζεται, μια πολύ επικίνδυνη ουσία. Να δείξουμε μια άλλη φωτογραφία που είναι ένα καλαμπόκι. Βλέπετε αυτή τη σαπίλα και την πρασινάδα που έχει το καλαμπόκι όταν δεν αποθηκεύτηκε καλά. Υπήρχε υγρασία. Σε τέτοια περιπτώσει αυτό εδώ που βλέπετε είναι μικρόβιο, μπορεί να επηρεάσει τον ανθρώπινο οργανισμό, να δημιουργήσει πολλά προβλήματα μέσα στον οργανισμό και στο στομάχι. Θέλει και συμβαίνει συνήθως όταν η αποθήκευση είναι σε μεγάλη υγρασία και υψηλή θερμοκρασία. Είναι αυτές οι ουσίες ισχυρά καρκινογόνες, δηλαδή
μπορεί να έχει στο άμεσο μέλλον το αποτέλεσμα, πέρα ότι μπορεί να σου δημιουργήσει εκείνη τη στιγμή, εάν κάθεσαι και τρως κάτι τέτοια πράγματα, να έχεις πρόβλημα. Θυμάμαι ότι έχουν γραφτεί επανειλημμένως παλιά που γινόταν πολλές εισαγωγές και φέρναν από όπου μπορείς να φανταστείς προϊόντα για να έχουν φθηνό κόστος. Κάποια φορτία με φυστίχια και με τέτοια πράγματα τα μπλοκάραν στο λιμάνι και δεν τα άφηναν να μπουν μέσα στην Ελλάδα γιατί είχαν αρπάξει από αυτές, είχαν αυτές τις ουσίες αφλατοξίνες και ήταν επικίνδυνες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Πολύ σοβαρά κρούσματα που θέλουν ιδιαίτερα προσοχή. Υπήρχαν μάλιστα και περιπτώσεις που υπήρχαν και θάνατοι. Πάντως, τώρα το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να φύγουμε από αυτή η εικόνα, δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστη ένα σάπιο. Αυτό το προϊόν μπορεί είτε νοπό, είτε αλατισμένο, είτε ψημένο, με πολλές μορφές να χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει όταν αγοράζουμε να κοιτάμε να είναι ανοιχτά και να μην είναι κλειστά, γιατί δύσκολα πρέπει να πας με το σφυράκι, να το σπάσεις, διαλύεται και αυτό το η μέσα η ψύχα και ουσιαστικώς δεν αγοράζει φυστή και σκουπίδια μαζεύεις. Θέλει πολύ προσοχή όταν θα τα αγοράσουμε και επίσης να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες, δεν ξέρω τι έχουμε μετά, να βγάλουμε τη φωτογραφία. Έτσι στην αγορά αυτά είναι ελεγμένα όταν είναι από καλούς οίκους και συσκευασμένα, το χύμα καμιά φορά έχει πρόβλημα, πάμε λίγο παρακάτω, γίνονται παγωτά. Πάμε στην άλλη φωτογραφία να δούμε. Γίνεται κέικ. Ένα που λέγεται νούγκα. Ένα κέικ είναι ας πούμε και αυτό. Καραμέλες. Αυτός είναι άλλες ουσίες. Φυστικοβούτυρο είναι αυτό. Αυτό και διάφορα λουκούμια μπορεί να γίνουν. Να προχωρήσουμε τις φωτογραφίες, να πάμε τις φωτογραφίες. Είναι καραμέλες. Εγώ βιάζομαι να μιλήσω. Αυτό είναι το φυστικοβούτυρο. Μπακλαβάδες. Πάμε παρακάτω. Νομίζω μπακλαβάδες. Σωστά. Ειδικώς στην Τουρκία είναι το σπεσιαλιτέ τους. Χαλβάς, με σοκολάτα γίνεται ένα μείγμα, ανακατεμένο φιστίκι με σοκολάτα, μπισκότα. Τα αλαντικά που σας είπα, σαλάμια δηλαδή, τα οποία βάζουν την ψύχα μέσα του φιστικιού. Σαλάτα είναι το επόμενο. Αυτό είναι πουτίνγκα που είδαμε, κρέμα σαντιγί είναι αυτό εδώ. Και υπάρχουν σε κονσέρβες πέρα από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά σαν μέσα στα φάκελα. Τώρα, δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο το οποίο εκμεταλλεύονται, αλλά χρησιμοποιούνται και αυτές οι βλούδες που περισσεύουν και εμείς στο σπίτι, όταν κάποιος τρώει πολύ, έχουμε εκείνα τις φλούδες που είναι ξυλώδες. Αυτές μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε με διάφορους τρόπους. Καταρχάς, προσάναμα στη φωτιά. Ένας άλλος τρόπος είναι να τα βάλουμε στον πάτο της γλάστας όταν παίρνουμε και μεταφυτεύουμε φυτά. Πολλοί ψάχνουν να βρουν χαλίκια για να βάλουν στον πάτο για να στραγγίζει καλά και να μην φεύγει το χώμα κάτω όταν ποτίζεις, με αποτέλεσμα να λερώνει το πάτωμα. Σε τέτοια περίπτωση, αν μπουν αυτές οι βλούδες στον πάτο, βγάλουμε δηλαδή το φυτό επάνω, το αποπονώσουμε τη γλάστα και στον πάτο βάζουμε αυτές τις βλούδες, θα φιλτράρεται κατά κάποιο τρόπο το νερό με το χώμα που υπάρχει ο πάνω και δεν θα μας λερώνει κάτω. Μπορούμε, αν είναι η ποσότητα, να ρίξουμε επάνω στον κήπο, γύρω-γύρω, να μην βγαίνουν χόρτα και να περιορίζει την απώλεια της υγρασίας. Μπορεί να γίνει κουμπιστοποίηση μαζί με άλλα φυτικά φυσικά υπολείμματα, γίνεται αποσύνθεση, λίγο αργή αλλά γίνεται και αν θα μπουν τέτοια πράγματα γύρω από γλάστρες, τα σαλιγκάρια δεν πλησιάζουν. Τα αποφεύγουν, ενδεχόμενα τους ενοχλεί η μυρωδιά, κάτι υπάρχει, με αποτέλεσμα να προστατεύουμε, υπάρχει φάρμακο για τα σαλιγκάρια, αλλά μπορείτε με αυτές τις φλούδες το φιστικιό να κάνετε και αυτή τη δουλειά και βέβαια να δείξουμε και κάποιες φωτογραφίες, κάποιοι που είναι μερακλείδες κάνουν μοσαϊκά. Αυτά είναι φαγητά με κρέας, να προχωρήσουμε τη φωτογραφία. Αυτό εδώ πέρα βλέπετε είναι όλο φτιαγμένο εκεί επάνω το λουλουδάκι με αυτές τις φλούδες των φιστικιών και νομίζω ότι έχει ένα-δυο ακόμα και αυτό το ίδιο και ένα τρίτο που είναι ακόμα πιο καλλιτεχνικό γιατί είναι αυτά. Αυτά για τη φιστικιά. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.